Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι οι βραδινές ειδήσεις από το Art Channel. Πολλά τα τροχαία που συμβαίνουν δυστυχώς στην Εθνική Οδό ή ακόμη καλύτερα στην Εγνατία Οδό τον τελευταίο καιρό. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι από θαύμα Άγιο είχε ένας οδηγός Νταλίκας όταν εξετράπη η Νταλίκα και έπεσε από ύψος περίπου 6 μέτρων στην περιοχή της Καβάλας. Άγιο είχε οδηγός της Νταλίκας που διερχόμενος στην Εγνατία από την Αλεξανδρούπολη έχασε τον έλεγχο, παραβίαστα και κλειδώματα, πέρασε το αντίθετο ρεύμα και εξετράπη της οδού, πέφτοντας από τη γέφυρα του Κοσμίου στο κενό. Από θαύμα γλίτωσε ο οδηγός, λένε οι αυτόπτες μάρτυρες που αποδίδουν στην τύχη το γεγονός, ότι εκείνη τη στιγμή δεν διερχόταν και άλλοι οδηγοί. Πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να οφείλεται στο δυνατό άνεμο η εκτροπή της Νταλίκας. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια δεν έχουν διαπιστωθεί ακόμη. Όταν είδαμε ήταν τον παρεσμένο τότε. Αυτό το πράγμα είδαμε. Και ευτυχώς γλίτωσε κι αυτός. Παραπάνω τι να σου πω. Παραπάνω τι να σου πω. Δύσκολη πτώση, επικίνδυνη. Ναι. Στοιχώς δεν έρχονται κανένας από απέναντι. Άμα θα έρχονταν, θα γινόταν μεγάλο μακελίου. Έσπασε και τα δύο τα κυκλειδώματα. Ναι, έσπασε. Αυτός έρχονταν από Αλεξανδρούπολη προς Καβάλα πρέπει να πήγαινε. Ο δρόμος είναι επικίνδυνος για τον Λίγης αυτή τη στιγμή. Έχει λίγο αέρα παραπάνω, πρέπει να κόβει το δρόμο. Λέτε ότι τον έβγαλε εκτός ο αέρας. Για μένα η γνώμη μου αυτό είναι. Είναι επικίνδυνο σημείο εδώ. Είναι επικίνδυνο, αφού πάνω είναι παιδιά, είναι 6-7 μέτρα ύψος ο δρόμος. Έχει παραπάνω ταχύτητα ο αέρας. Είναι ανοιχτισιά. Αυτή είναι το πρόβλημα για μένα. Για μένα είναι αυτό, είναι ο αέρας. Έχουν συμβεί παρόμοια ατυχήματα στο παρελθόν. Έχω δει πολλά. Πολλά. Και να αλλάξουμε κλίμα στη συνέχεια με τρόφιμα, ρούχα και φαγητά. Τροφοδότησαν οι εθελόντριες του Ερυθρού Σταυρού μια πολύτεκνη οικογένεια 6 παιδιών που αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα επιβίωσης αλλά και πολλά προβλήματα υγείας. Αυτά τουλάχιστον δήλωσε στην κάμερα του Art Channel μία από τις εθελόντριες, η κυρία Σμαρό Αντωνιάδου. Πάμε να την ακούσουμε. Άντε πάρει και την Ανούλα που είναι Ανούλα. Δες λίγο εκεί στη φωτογραφία. Άντε μπράβο, τι όμορφο κορί. Ευαισθητοποιημένος ο Ερυθρός Σταυρός, όπως πάντα, τροφοδότησε με τρόφιμα, ρούχα, φαγητά μια πολύτεκνη οικογένεια με 6 παιδιά που ζουν σε ένα μικρό σπίτι στην πόλη της Κομωτινής. Η οικογένεια αυτή αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης και υγείας, σύμφωνα με την εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού Σμαρό Αντωνιάδου. Πρόβλημα επιβίωσης και όχι μόνο, αντιμετωπίζει και πρόβλημα υγείας. Αυτή τη στιγμή κάνει θεραπεία και περνώντας μου είπε ότι είχε μεγάλη έλλειψη από γάλατα για να δώσει στο μωράκι της και από ρουχάκια. Βέβαια με την ανακοίνωση που κάναμε ευαισθητοποιήθηκε ο κόσμος και αμέσως κάποια κυρία προσφέρθηκε να δώσει ρουχάκια τα οποία είδατε εσείς και με αυτά τα ρουχάκια ντύσαμε το μωράκι και το κοριτσάκι και υπάρχουν και άλλα που μπορούν να ντυθούν και τα υπόλοιπα παιδάκια. Φέραμε ορισμένα τρόφιμα από τον Ερυθρό Σταυρό, ένα γλύκισμα τα οποία θα δώσει τα παιδάκια της να φάνε. Λίγα αυγουλάκια για το Πάσχα. Δεν παρέψει να αναφερθεί πως ο Ερυθρός Σταυρός συγκεντρώνει τρόφιμα και άλλα είδη για να βοηθήσουν οικογένειες στα γραφεία του Ερυθρού Σταυρού που βρισκόνται στην οδό Μημίαν Θύμου 1. Να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Ο Ερυθρός Σταυρός συγκεντρώνει τρόφιμα στα γραφεία της Μημίαν Θύμου 1 που είναι ακριβώς δίπλα στην Εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Όσες κυρίες μπορούν και θέλουν, πρωινές ώρες από τις 10 μέχρι τις 1. Πάντα υπάρχει κάποια θελόντρια εκεί, μπορεί να μας φέρει και ρούχα και παπουτσάκια και τρόφιμα, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η οικογένεια που αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα. Έχουμε και άλλες τέτοιες οικογένειες. Την ευχαρίστησή της εξέφρασε η μάνα των παιδιών για τη βοήθεια που της προσφέρει ο Ερυθρός Σταυρός, επισημένοντας πως κάθε μέρα έρχεται κάποια θελόντρια σπίτι της. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ερυθρό Σταυρό που έρχεται και με βλέπει, μου φέρνει ψώνια, ειδικά τα Χριστούγεννα. Που με καλούν στο γεύμα της αγάπης για τα παιδιά, που τους δίνουν δώρα, χαίρονται τα παιδιά, με βλέπουνε πώς περνάω, με βοηθάνε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Ερυθρό Σταυρό και όλο τον κόσμο που προσφέρεται να βοηθήσει. Μέρα παραμέρα έρχεται και κάποια θελόντρια του Ερυθρού Σταυρού, με βλέπει, να δει πώς περνάω. Και τώρα και εύχομαι για όλο τον κόσμο και στον Ερυθρό Σταυρό να έχουν καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση.
Αυτό το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, ήταν παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας, για όλους φυσικά τους αναξιοπαθούντες της περιοχής μας. Τους διπλανούς μας δηλαδή, που ξέρουμε ότι ίσως δεν έχουν και ένα κομμάτι ψωμί να φάνε. Με αφορμή την ημέρα της Άνοιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί εκδήλωση στο χώρο της κεντρικής πλατείας της Κομωτινής, όπου συμμετείχαν πολλά σχολεία της πόλης. Πληροφορίες για διάφορες χώρες της Ευρώπης υπήρχαν σήμερα το πρωί στα ειδικά στάντ που τοποθέτησε το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης στην πλατεία της Κομωτινής. Ως ημέρα άνοιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διευρυμένης Ευρώπης έχει καθιερωθεί η σημερινή ημέρα. Και αυτό ήταν ο λόγος που πραγματοποιήθηκε η σημερινή εκδήλωση με τη συμμετοχή πολλών σχολείων της πόλης, όπου αντάλλαξαν υλικό με σχολεία από τις αντίστοιχες χώρες για τις οποίες έκθεσαν το υλικό στα ειδικά στάντ. Ένας μικρός μαθητής από το σχολείο του οποίου εργάστηκαν για τη Μάλτα μας έδωσε περισσότερες πληροφορίες. Η εκδήλωση αυτή που πραγματοποιείται σήμερα στην πλατεία γίνεται στα πλαίσια του εορτασμού της ημέρας της Άνοιξης Ευρώπης. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει από όλα τα Υπουργεία Παιδείας όλων των χωρών μελών και των 15 και των 10 νέων χωρών και των 3 υποψήφιων χωρών. Και εμείς αναλάβαμε, είναι αφιερωμένη η εκδήλωση αυτή στην διεύρυνση και αναλάβαμε την πρωτοβουλία να συντονίσουμε μία δράση, δηλαδή ήρθαμε σε επαφή με τα σχολεία και τους παροτρύναμε να έρθουν σε επαφή με σχολεία, μαθητές από άλλες χώρες και να ανταλλάξουν αυτό που λέμε, όπως το ονομάσαμε, συμμετείχαν στην πολιτιστική Κιβωτό, ανταλλάξαν ένα κουτί με υλικό από τη χώρα μας και τα ίδια πήραν ένα αντίστοιχο κουτί με υλικό από τις χώρες με τις οποίες συνεργάστηκαν. Το υλικό αυτό το εκθέτουμε σήμερα στην πλατεία. Όπως βλέπετε έχουν έρθει μαθητές που πολύ χαρούμενα έτσι συμμετείχαν και πραγματικά δημιουργήσανε πράγματα με πολύ φαντασία και οι ίδιοι. Και αυτή είναι θεωρούμε μια πολύ καλή ευκαιρία να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με άλλους μαθητές από άλλα σχολεία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ανταλλάξουν ιδέες, απόψεις, προβληματισμούς και πάνω απ' όλα να γνωρίσουν τους νέους μας, τα νέα μέλη της Ευρωπαϊκής Οικογένειας. Είναι το νησί των Ιππωτών, η Μάλτα, και ασχολούνται με την αλληλεία, την κτηνοτροφία και την γεωργία. Η γεωργία δεν είναι πολύ ανακτισμένη, αλλά δεν έχουν και πολύ πόσιμο νερό, γι' αυτό αναγκάζονται από τη θάλασσα να παίρνουν. Από ό,τι είχαμε δει που διαβάσαμε στην τάξη μας, οι Μαλτέζοι είχαν κατοικήσει εδώ στα Πετωτά και είχαν φτιάξει γέφυρες στον Εύρο. Και όταν τις τελείωσαν, γύρισαν στην πατρίδα τους. Η Μάλτα βρίσκεται 96 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και ήταν το νησί κράτος της Μεσογείου. Θα ήθελες να επισκεφθείς αυτό το νησί? Ναι, έχω περιέργεια. Ναι. Πόσα παιδάκια συμμετείχατε σε αυτή την, εργασία? Είμαστε 22 άτομα. 22 άτομα. Mm. Μεγάλη δεντροφύτευση πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμος της Κομωτινής στην περιοχή του Ανθοχωρίου με τη βοήθεια και των μαθητών, των παιδιών, 3 γυμνασίων. Δεντροφύτευση πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί μαθητές 3 γυμνασίων της Κομωτινής σε αγροτική έκταση στον οικισμό του Ανθοχωρίου. Πιστός, ο Δήμαρχος της Κομωτινής στις προεκλογικές του εξαγγελίες πραγματοποιεί για δεύτερη χρονιά δεντροφύτευση επενδύοντας το πράσινο που αποτελεί πηγή ζωής. Οι μαθητές με μεγάλη χαρά δέχτηκαν να συμβάλλουν στην προσπάθεια του Δήμου για την ανάπλαση του περιβάλλοντος, ενώ οι κάτοικοι του οικισμού δεσμεύτηκαν να τα φροντίσουν και να τα περιποιούνται. Στρέμματα, συμμετείχαν και 3 γυμνάσια και νομίζω στέφθηκε επιτυχία. Δεντροφυτεύσεις κάνουμε κάθε χρόνο, διότι το πράσινο όπως είναι η ζωή μας και το περιβάλλον το φροντίζουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Από εκεί και ύστερα πρέπει και οι πολίτες να γίνουν ενεργοί πολίτες, να βοηθήσουν και αυτοί, όπως είπαμε και σήμερα και στον Θοχώρη. Εντάξει, τα φυτεύσαμε τα δέντρα, αλλά τα δέντρα θέλουν μετά και φροντίδα για να πιάσουν, να βλαστήσουν και να μεγαλώσουν. Και υποσχέθηκαν και οι συμπολίτες μας εκεί του Ανθοχωρίου ότι θα τα φροντίσουν φυσικά και με τη βοήθεια του Δήμου. Μέσα στην πόλη φυτέψαμε αρκετά δέντρα αυτή τη χρονιά και πιστεύω ότι πήγαμε καλά.
Συνεδρίασε χτες με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας. Μεταξύ των θεμάτων ήταν και η έκδοση ενός ψηφίσματος κατά του πολέμου και υπέρ της ειρήνης που αποφάσισε χθες ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Την έκδοση ενός ψηφίσματος κατά του πολέμου και υπέρ της ειρήνης που αποφάσισε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας. Μετά από πρόταση του Γιώργιου Γκόνλα, ο οποίος συνδύασε το χθεσινό περιστατικό στην Παλαιστίνη με τη συζήτηση που γίνεται για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Στη σύντομη συζήτηση που ακολούθησε, ακούστηκαν πολλές τοποθετήσεις, ανάλογα και με την ιδεολογία του καθενός Δημοτικού Συμβούλου. Πάντως, οι περισσότεροι είχαν να προτείνουν και από τουλάχιστον ένα περιστατικό ή μια πολεμική σύραξη για να προσθεθεί στο κείμενο, όπως τα πρόσφατα περιστατικά στο Κόσοβο ή επέτειο ενός χρόνου από την επίθεση στο Ιράκ. Ο Βασίλης Λιόγκας έκανε λόγο για την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ζήτησε τελικά η ευχή για κεχηρία να συνδυάζεται και με ευχή για την αποστρατικοποίηση τέτοιων διοργανώσεων. Η λέξη κεχηρία ήταν ιδέα του Δημάρχου, ο οποίος εισηρήχθη εν παρόδο πριν υποθούν όλα αυτά. Έχει σημειώσει ότι μόλις χθες έφτασε στα χέρια του ένας φάκελος από το Αθήνα 2004 με τα στοιχεία των υποψήφιων λαμπαδιοδρόμων και συνοδών τους για την Καβάλα για να επιλέξει μια επιτροπή του Δήμου 22 λαμπαδιοδρόμων και 9 συνοδών. Θύμισε ότι ένα από τα κύρια μηνύματα των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν η κεχηρία και πρότεινε η λέξη αυτή να μπει και στο επικεφαλίδα του ψηφίσματος. Αναφορικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τέθηκε και ένα άλλο θέμα από τον κύριο Λιόγκα σχετικά με τις ημερομηνίες των πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως το Φεστιβάλ Φιλίππων και το Κοσμόπολης, και αν θα συμπέσουν τους αγώνες. Ο κύριος Ερεφιλίδης σημείωσε ότι το καλοκαίρι υπάρχει επίσης Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, ενώ αναμένεται να διοργανωθεί και η Ναυτική Εβδομάδα. Διαβεβαίωσε ότι έχουν γίνει απαραίτητες συνεννοήσεις, ώστε πολιτιστικά γεγονότα της περιοχής να μην συμπίπτουν με τα υπόλοιπα, στα οποία θα είναι κιστραμένη η προσοχή του κόσμου. Αρκετή επιτυχία φαίνεται πως είχε η πρωτοβουλία του Δήμου της Κομωτινής να πραγματοποιήσει εργασίες που αφορούν φυσικά το περιβάλλον, φυτεύοντας έτσι εποχιακά λουλούδια, δίνοντας τόνους χαράς και φυσικής ομορφιάς στην πόλη μας που τόσο πολύ τη χρειάζεται και ιδιαίτερως η κεντρική πλατεία. Αλλά σταδιακά η εικόνα της πόλης έπειτα από τις τελευταίες εργασίες του συνεργείου του Δήμου Κομωτινής. Εποχιακά λουλούδια που φυτεύει το συνεργείο, θάμνη και δέντρα που αποκτούν εντυπωσιακά σχέδια δίνουν μια όμορφη νότα στην πόλη. Όπως δεσμεύτηκε και προεκλογικά ο Δήμαρχος Κομωτινής Τάσος Παπατσικλής, πρώτη προτεραιότητά του θα είναι το περιβάλλον. Ναι, φροντίζουμε την πόλη ειδικά με εποχιακά λουλούδια. Τώρα ανοιξιάτικα, αργότερα καλοκαιρινά, μετά φθινοπορεινά. Όσο μπορούμε, φροντίζουμε την πόλη να τη δώσουμε κάποιο χρώμα, να τη δώσουμε μια ομορφιά. Μικρή διακοπή θα κάνουμε για λίγες διαφημίσεις. Παρελθόν φαίνεται πως είναι όλα τα παλιά περίπτερα μιας άλλης εποχής στην πλατεία της Καβάλας, καθώς στη θέση τους έχουν τοποθετηθεί καινούργια καλέσθητα σύγχρονα περίπτερα. Αποτελούν τα παλιά περίπτερα στην πλατεία της Καβάλας, καθώς οι θέσεις τους έχουν τοποθετηθεί καινούρια. Συγκινημένος δήλωνε ο ιδιοκτήτης ενός περιπτέρου, καθώς 44 χρόνια βρίσκεται το περίπτερο εκεί και τώρα βλέπει να γκρεμίζεται. 34 χρόνια είναι αυτό. Ορίστε. Πόσα χρόνια το έχετε? Εγώ το έχω ακριβώς 34 χρόνια τώρα. Τι αισθάνεσαι τώρα που θα γκρεμίσει και στις θέσεις του θα γίνει? Λίγο στεναχώρια, αλλά τι να κάνουμε, να πάει καινούργιο, τι να κάνουμε. Στέκονται καλύτερα δηλαδή. Φυσικά. Του κάνει ένα καινούριο πράγμα είναι καλύτερο να μου. Λίγο μικρό μπορεί να στεναχωρηθούν μέσα να πούμε, αλλά τι να κάνουμε. Θα βλέπω πάντως συγκινημένο. Φυσικά, άμα το έχεις 34 χρόνια και χαλάει ένα, από αυτά μεγαλώνεις τα παιδιά, από αυτά τρως, πίνεις, εργό, κάπως δύσκολο είναι. Συνοδεία της πόλης χαρακτήρισε ο εφημεριδοπόλης Γιώργος Σαϊρίδης το καινούργιο μαγαζί, επισημένοντας την ευχαρίστησή του προς τον Δήμαρχο Καβάλα στα Θερεφιλίδη. Στο παλιό ο πατέρας μου ήταν από το 1964
Εγώ δουλεύω από το 1983 συνέχεια και κατέβαινα και τα προηγούμενα χρόνια ορισμένες φορές που ήμουν μικρός. Τι αισθάνεστε τώρα που φύγατε από εκεί και θα δώσετε καλύτερα πρώτα από τα βγει να ξεκινήσουμε? Εδώ είναι πάρα πολύ καλύτερα από το προηγούμενο σημείο. Πιστεύετε ότι ο κόσμος συνεχίσει να το ψάχνει? Όχι, ο κόσμος πάλι θα έρχεται, δεν υπάρχει μεγάλη απόσταση, είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Ο κόσμος θα έρχεται και εδώ πέρα. Διαμορφώνεται, βλέπουμε, η πλατεία, αλλάζουν και τα περίπτερα. Είναι, πιστεύετε, μια καλή κίνηση αυτή? Έγινε ένα πραγματικό στολίδι μέσα στην πλατεία. Γι' αυτό το πράγμα ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Καβάλας, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, που ένα όνειρο ζωής έγινε πραγματικότητα. Αποκλείσατε μια στέγη, ε? Σαφώς. Τώρα θα περάσουμε στην πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον αυριανό, ίσως ανοιξιάτικο καιρό. Πρόσχερες νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπει για αύριο Τετάρτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η άνεμη θα είναι νότιο-δυτική μέτρη μέχρι ισχυρή. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κάθε άλλο παρά την άνοιξη μας φέρνουν οι προβλέψεις Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον αυριανό καιρό. Μέρα είναι, θα περάσει. Καλή σας νύχτα.